Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους ΑΧΕΠΑ. Σας ευχαριστούμε από την κοινότητά μας στο Ποτάκετ. Έχουμε αρκετό κόσμο ο οποίος περιμένει να ακούσει. Βλέπουμε, διαβάζουμε, πολλά γίνονται γύρω από την πατρίδα μας, από πολέμους, από σειράξεις, από συμφωνίες. Παρακαλώ, από την κοινότητά μας, κάντε μας μία ανάλυση να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται γύρω από την πατρίδα μας, γιατί όλα αυτά με τον α ή β τρόπο μας επηρεάζουν. Σας ευχαριστούμε και πάλι για το χρόνο σας, για την προσφορά σας να έρθετε να μας μιλήσετε και περιμένουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, παρότι δεν είναι φυσική παρουσία, θα είχε άλλη αξία και άλλη σημασία. Παρόλα αυτά, η επαφή με ανθρώπους οι οποίοι ζουν 5-10 χιλιάδες μίλια μακριά δείχνουν ενδιαφέρον για την μητέρα πατρίδα, είναι αναμένη η φλόγα του ελληνισμού, για μένα είναι πολύ συγκινητικό. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να πω μεγαλοστομίες, θεωρώ ότι ο απόδημος ελληνισμός μπορεί να είναι και ισχυρότερος, όχι μπορεί, είμαι σίγουρος. Είναι και πολιτικά ισχυρότερος και οικονομικά ισχυρότερος και από πλευράς επιστημονικού δυναμικού ισχυρότερος. Απλά είμαστε ασύντακτοι και ευθύνη δεν φέρετε εσείς, κύριε ευθύνη. Κύριε ευθύνη φέρει το εθνικό κέντρο, το οποίο δεν έχει ένα εθνικό όραμα, δεν έχει εθνική στρατηγική για να μπορέσουν να συνταχτούν και οι άνθρωποι, είτε από την Αμερική, είτε από τον Καναδά, από την Ευρώπη, από παντού. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ασυνταξία και η αποτυχία να έχουμε τα αποτελέσματα που είμαστε σε θέση να φέρουμε σε πέρας. Ακούστε, βρισκόμαστε σε ένα ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό, παρότι η απειλή για μας είναι η Τουρκία και θα το αποδείξω, παρόλα αυτά απειλή είναι και η αστάθεια που υπάρχει, η ρευστότητα που υπάρχει στην περιοχή μας. Είτε βόρεια από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, είτε νότιο-ανατολικά στη Μέση Ανατολή και νότια στη Λιβύη. Υπάρχουν μια σειρά από απειλές, όμως εγώ στην απόψινή μας συνάντηση, απόψινή για μας, σημερινή για σας, θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ, γιατί δεν γίνεται να τα πούμε όλα, στο τι σημαίνει τουρκική απειλή, σε τι συνίσταται η τουρκική απειλή, τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Θα κάνω μια κατά το δυνατόν συνοπτική ιστορική αναφορά για να κατανοήσουμε τι ακριβώς έχουμε σήμερα μπροστά μας και θα προσπαθήσω να δούμε μαζί ποιες είναι και οι προοπτικές με τη γειτονική χώρα. Όπως είναι γνωστό, τα τουρκομανικά φύλλα επιχείρησαν από τα τέλη της πρώτης χιλιετίας μετά Χριστόν να σπάσουν τις πύλες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Επιχείρησαν πρώτα, αφού πήραν τη Βαγδάτη από νότο, από τη σημερινή Συρία, απέτυχαν και στη συνέχεια κατόρθωσαν το 1071 μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ να εισέλθουν στην σημερινή Ανατολία και σταδιακά να επεκτείνουν την επιρροή τους μέχρι που το 1453 πήραν την Κωνσταντινούπολη. Εδώ στο σημείο αυτό, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιο έθνος ή κάποιο λαό, θέλω να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά των τουρκομανικών φύλων που εισέβαναν στην Ανατολία. Ήταν καταρχάς νομαδικά φύλλα. Νομαδικά φύλλα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ήταν φατρίες που ήταν πάνω στις ράχες των αλόγων τους και είχαν αμέτρητα κοπάδια κυρίως προβάτων που ξεκίνησαν από την Κεντρική Ασία και σταδιακά, συνήθως πολεμώντας, και έχει τη σημασία το αυτό, έφτασαν στο σημείο να νικήσουν το Ρωμανό το Διογένη και να αρχίσουν να κατακτούν περιοχές στην Ανατολία. Και μάλιστα τον 10ο, 12ο, 13ο αιώνα περιορίστηκαν στις περιοχές κατά βάση που είχαν ομοιότητες με τις στέπες της Κεντρικής Ασίας, δηλαδή με τις περιοχές της Καπαδοκίας και της Καραμανίας.
και εκεί ίδρυσαν το Σουλτανάτο των Ρουμ, το Σελτζούκων των Ρουμ, έτσι λέγεται. Εδώ πρέπει να δούμε το εξής. Αυτά τα περιγράφει με έναν τρόπο μοναδικό ο καθηγητής Βριώνης, ο Αείμνηστος, στο βιβλίο του που αφορά τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Ακριβώς επειδή ο πολιτισμός τους ήταν ο πολιτισμός ενός νομαδικού λαού και ο πλούτος τους ήταν τα κοπάδια και η ισχύς τους ήταν τα όπλα, όταν άρχισαν να μπαίνουν στην Ανατολία και να περικυκλώνουν, να πολιορκούν και να αλώνουν τις πόλεις της Ανατολίας που συγκέντρωναν πλούτο αιώνες ή και χιλιετίες και ήταν πόλεις κυρίως Αρμενίων, Ασσυρίων και εν μέρη και Κούρδων εκεί στην Ανατολία, και στη συνέχεια ανακάλυψαν τη σημασία του πλούτου που παρήγαγε άλλος όμως, και έτσι ξεκίνησε η επεκτατικότητα αυτού του λαού που άρχισε να μετατρέπεται από ένας νομαδικός λαός με κοπάδια και άλογα και ισχυρή στρατιωτική δύναμη, άρχισε να μετατρέπεται σε ένας λαός, πολεμικός λαός, ο οποίος επεξέτεινε την επιρροή του σταδιακά στην Ανατολία με στόχο να κυριεύει τον πλούτο των πόλεων που καταλάμβανε. Και έτσι δημιούργησε τα πρώτα εμιράτα, σουλτανάτα, τα οποία μάλιστα ελείψη προηγούμενης εμπειρίας στη διοίκηση, για τα οποία χρησιμοποιούσε το προσωπικό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για τα γραφειοκρατικά και τα διοικητικά του Σουλτανάτου των Ρουμ, όπως είπαμε, ή τα άλλα τα εμιράτα. Για να φτάσουμε λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία, όσο κατακτούσε πόλεις, πλούσιες πόλεις, και να αναφέρω μερικές από αυτές, να αναφέρω την Κεσάρια, το Ικόνιο, τη Σμύρνη, το Αιδίνη, όσο άρχισε λοιπόν να προσπορίζεται τον πλούτο των άλλων, έγινε μια ισχυρή δύναμη, έγιναν ισχυρή δύναμη οι Τουρκομάνοι, τα τουρκομανικά φύλλα, και η ισχύ τους κορυφώθηκε με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντας αργότερα, 1453-1461. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε και παρέμενε πλέον παρέμενε αυτό το φαινόμενο ως ένα φαινόμενο με πολύ ισχυρό στρατό μπροστά στον οποίο δεν μπορούσε να αντισταθεί κανείς, και το δόγμα του ήταν: καταλαμβάνω περιοχές και πόλεις και είτε λαιλατώ τον πλούτο που έχουν οι άλλοι, είτε αρχίζω και φορολογώ. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η έλλειψη παραγωγικής διαδικασίας μέχρι στιγμής, και έχουν περάσει, βρισκόμαστε στο 1690, αυτή η διαδικασία σταματάει στο 1699 στην πολιορκία της Βιέννης που ήταν και ανεπιτυχής. Όλη αυτή είναι η περίοδος της επέκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και η επέκταση στηριζόταν στο δόγμα: έχω ισχυρό στρατό, δεν έχω δικές μου οικονομικές και παραγωγικές δυνάμεις, στηρίζομαι δηλαδή κυρίως στους χριστιανούς και στον πλούτο που παίρνω από τις πόλεις που καταλαμβάνω. Αυτό λοιπόν μέχρι το 1699, εκεί έχουμε την περίοδο της στασιμότητας. Όταν σταματάει η επέκταση και σταματάει η εισρωή νέου πλούτου, εκεί υπάρχει και μια στασιμότητα. Μιλάμε 1699-1700, δηλαδή αρχές του 18ου αιώνα. Και εκεί, το 1700, αρχές 18ου αιώνα. Και εκεί αρχίζει η περίοδος της στασιμότητας, για να περάσουμε στην περίοδο της καθόδου που αρχίζει κυρίως το 1821 με την Ελληνική Επανάσταση. Και αυτό κρατήστε το, είναι στο υποσυνείδητο του τουρκικού λαού το γεγονός ότι εξαιτίας μιας χούφτας Ελλήνων ξεκίνησε να ξυλώνεται το πουλόβερ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που έφτασε το 1923 στην πλήρη διάλυσή της και στην ίδρυση της Τουρκίας. Εδώ στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε το εξής,
όλο αυτό το διάστημα, εκτός από το πεδομάζωμα που το κάνουν οι Οθωμανοί για να κερδίσουν ανθρώπινο δυναμικό για τους πολέμους, τους χριστιανούς δεν τους πειράζουν, υπό την έννοια δεν τους εξισλαμίζουν όλους. Γιατί? Γιατί στο στρατό των Οθωμανών στρατεύονται μόνο μουσουλμάνοι. Επειδή η πόλεμη και η επεκτατική αυτή διαδικασία θεωρείται ότι είναι ιερός πόλεμος και επέκταση του Ισλάμ, για να είναι ανακόλουθο και ρυπαρό για την μουσουλμανική πίστη να παίρνεις απίστους να πολεμούν για έναν ιερό μουσουλμανικό σκοπό. Υπό αυτή την έννοια έχουν το εξής δόγμα. Αφήνουν τους χριστιανικούς λαούς να δουλεύουν και να παράγουν και ως αντίτιμο της μη στράτευσής τους δίνουν αυξημένη φορολογία. Δηλαδή οι χριστιανικοί λαοί είναι, θα έλεγα, η ατμομηχανή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε οικονομικό επίπεδο. Γι' αυτό, και αυτό νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία, γι' αυτό οι Οθωμανοί δεν είχαν οικονομική αστική τάξη μέχρι το 1923. Έτσι ερμηνεύεται. Είχαν μόνο τάξη αξιωματικών και αξιωματούχων του κράτους, που ήταν φυσικά άρχουσα τάξη, όμως δεν είχαν αστική τάξη, ούτε αστικοποίηση υπήρχε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βρισκόμαστε στο χείλη, αυτό ήταν και η μεγάλη αδυναμία από ένα σημείο και μετά, ιδιαίτερα μετά την βιομηχανική επανάσταση, ήταν η μεγάλη αδυναμία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που την οδήγησε και στη διάλυσή της. Δεν μπόρεσε να ακολουθήσει, ελείψει ακριβώς της δικιάς της αστικής τάξης, να ακολουθήσει τα βήματα της Δύσης και να μπορέσει να συγκρατήσει τα εδάφη της, γι' αυτό οδηγήθηκε και στην διάλυσή της, που άρχισε το ξύλωμα το πουλόβερ με την Ελληνική Επανάσταση. Φτάνουμε στο 1839, Άγγλοι και Γάλλοι κυρίως, επειδή ακούγονται και γράφονται διάφορα που είναι ανακρίβειες, ξέρετε, μπορεί να μην στρατευόντουσαν οι χριστιανοί, αλλά δεν υπήρχε καταρχάς ποινικός κώδικας. Ο οποιοσδήποτε Οθωμανός αξιωματούχος είχε δικαίωμα επιζωής, θανάτου, περιουσίας και τιμής των μη μουσουλμάνων. Δεν υπήρχε ούτε ποινικός κώδικας, ούτε δικηγορία υπό την έννοια που τη γνωρίζουμε σήμερα. Και ακριβώς επειδή αυτό ήταν ένα πρόβλημα στις σχέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη Δύση, η Αγγλία και η Γαλλία, όσο εμφανίζονται και μεγενθύνονται οι αδυναμίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε οικονομικό, παραγωγικό, βιομηχανικό επίπεδο, τόσο η Οθωμανική Αυτοκρατορία αρχίζει να δανείζεται από τη Δύση και να εξαρτάται, να είναι μια εξαρτημένη οικονομία, άρα χώρα από τη Δύση. Γάλλοι και Άγγλοι, το 1774 έχουμε τη συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή. Εκεί η Ρωσία κατορθώνει, ο παππούς του Αλέξανδρου Υψηλάντη, που ήταν ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας, ήταν αυτός ο οποίος ως υπουργός εξωτερικών έγραψε τη συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή, στην οποία είχε ιτηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και οι Ρώσοι κέρδισαν τον τίτλο της χώρας που είχε δικαίωμα να στηρίζει και να υποστηρίζει τους Ορθόδοξους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν η προστάτη χώρα. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα ανταγωνισμό, κυρίως για τους Αγίους Τόπους, με τους Καθολικούς και τους άλλους χριστιανούς της Ευρώπης. Ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλίας, Βρετανίας και Ρωσίας. Και έτσι, για να μπορέσουν να μειώσουν την επιρροή που ασκούσε δια των Ορθοδόξων η Ρωσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πιέζουν τον Σουλτάνο, ο οποίος υπογράφει το 1839 το διάταγμα του Γκιούλ Χανέ. Και έτσι Γάλλοι και Βρετανοί ιδιοποιούνται αυτήν την υποχώρηση. Τι ήταν το διάταγμα? Αναγνώριζε για πρώτη φορά δικαιώματα στην περιουσία και ίσα δικαιώματα και στην περιουσία και στα οικονομικά ζητήματα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους. Και αυτά τα δικαιώματα επεκτείνονται με το Χάτι Χουμαγιούν το 1856. Πότε? Πάλι μετά τον
κρημαϊκό πόλεμο όπου Άγγλοι, Γάλλοι και Οθωμανοί νικούν τους Ρώσους και έτσι πείθουν τους Οθωμανούς να δώσουν καταρχάς προνόμια στους Αγγλογάλλους, κυρίως στους Γάλλους, στους Άγιους Τόπους, αλλά να επεκτείνουν τα δικαιώματα των χριστιανών, και τότε για πρώτη φορά οι χριστιανοί αναγνωρίζονται ως ισότιμοι πολίτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έτσι διασφαλίζεται η τιμή, η περιουσία και η ζωή των ανθρώπων. Μέχρι τότε είπαμε ο οποιοσδήποτε αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μπορούσε να σου πάρει τη ζωή. Αυτό δώστε παρακαλώ σημασία, γιατί αυτές οι δεκαετίες από το 1839 και μετά είναι οι δεκαετίες άνθησης των χριστιανικών κοινοτήτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και όταν λέω άνθηση, τι εννοώ? Πληθυσμιακή, οικονομική, πνευματική, εκπαιδευτική. Εάν δούμε τις εκκλησίες, τα σχολεία, τα καθιδρύματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στη σημερινή Τουρκία που είναι ακόμα τα κτίρια στέκουν, είναι από αυτή την περίοδο. Όμως αυτό περιθωριοποιεί ακόμα περισσότερο τους Οθωμανούς, τους μουσουλμάνους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στον τομέα της οικονομίας και της επιστήμης. Για να έτσι φτάνουμε στα τέλη του 19ου αιώνα, 1885, ο Αβδουλχαμίτ βλέπει το πρόβλημα, βλέπει ότι οι Αρμένοι μετά τους Έλληνες θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αρχίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, αλλά τότε αρχίζουν να φαίνονται και τα φαινόμενα αποσύνθεσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και θεωρούν ορισμένοι στρατιωτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι ότι υπεύθυνος είναι το σύστημα του Σουλτάνου και ο ίδιος ο Αβδουλχαμίτ, και αρχίζει μια διαδικασία επαναστατική σε εισαγωγικά για να ανατρέψουν τον Αβδουλχαμίτ και να πάρουν την εξουσία οι Νεότουρκοι. Οι Νεότουρκοι πήραν την εξουσία τελικά μόλις το 1913 με τους Βαλκανικούς πολέμους, και αυτοί έχουν ως στόχο, διαπιστώνουν, επειδή ήταν γραφειοκράτες και άξιοι, υπό την έννοια δεν λέω ότι ήταν καλό για μας, γραφειοκράτες που μπορούσαν να δουν πού οδηγείται το κράτος το Οθωμανικό. Διαπίστωσαν λοιπόν, προσέξτε, δεν δικαιολογώ, ερμηνεύω, διαπίστωσαν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν εχμάλωτη στα χέρια των Αρμενίων, των Ελλήνων, των Ασσυρίων και των Εβραίων. Και ότι αν δεν έκαναν κάτι, σταδιακά θα μπορούσαμε να έχουμε την μεγάλη ανατροπή που έγινε μεταξύ της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης, όπου οι Έλληνες κατόρθωσαν και πήραν την εξουσία από τους Ρωμαίους χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Και γι' αυτό σε τρία συνέδρια που έκαναν στην Κωνσταντινούπολη οι Νεότουρκοι, στην Θεσσαλονίκη οι Νεότουρκοι, σχεδίασαν τη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών, όχι μόνο των Ελλήνων. Και αυτή ξεκίνησε τα Χριστούγεννα το 1913 και ολοκληρώθηκε το 1923 με τους Έλληνες, τους Αρμένους και τους Ασσύριους. Για να φτάσουμε στο 1923, τότε λοιπόν η γενοκτονία δεν είχε μόνο στόχο μόνο τη φυσική εξόντωση των Ελλήνων, είχε και τη λιλωσία του πλούτου των χριστιανών, και στη συνέχεια έβαλαν ως στόχο την δημιουργία της τουρκικής αστικής τάξης. Αυτή η διαδικασία όμως, προσέξτε, η διαδικασία που έκανε ισχυρούς τους Τούρκους, μπορεί να θεωρείτε κάποιοι ότι δεν έχει σχέση με την διάλεξή μας. Τεράστια σημασία έχει, θα το δείτε. Το ισχυρό χαρτί, το πλεονέκτημα των Τουρκομάνων από το 1771 μέχρι τώρα ήταν οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και όχι η οικονομία. Όμως, επειδή δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τη βιομηχανική επανάσταση, έχασαν το τρένο του εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων, ιτήθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και με την ίδρυση του κράτους από τον Μουσταφά Κεμάλ είχαμε ένα κράτος το οποίο δεν είχε τα χαρακτηριστικά των Οθωμανών, δηλαδή ισχυρό στρατό, μηδενική αμυντική βιομηχανία, ήταν εξαρτημένη πλήρως από τους έξω και χωρίς αστική τάξη. Γι' αυτό λοιπόν ο Μουσταφά Κεμάλ και στη συνέχεια ο Ινωνού, οι Κεμαλικοί, ακολούθησαν
μέχρι το 2002 μία πολιτική εσωστρέφειας. Δηλαδή προσπάθησαν να κάνουν σταδιακά ισχυρό στρατό και να δημιουργήσουν αστική τάξη. Όμως ακριβώς επειδή υπήρχε αυτή η διαδικασία της εσωστρέφειας και πάλι είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό, αν δείτε τα μεγάλα holdings τα τουρκικά, όλα στηρίζονται σε εργοστάσια ή σε περιουσίες που πήραν από χριστιανούς. Όλα. Ανεξαιρέτως, και αυτό μπορώ να σας το αποδείξω. Εκεί λοιπόν ακολουθεί μια πολιτική εσωστρέφειας. Η Τουρκία δεν κάνει κανέναν πόλεμο επεκτατικό, μα κανέναν. Και αυτό που έκανε το 1974 εξυπηρετούσε σχέδια της Βρετανίας και της χώρας που βρίσκεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε. Και αν δεν είχε την υποστήριξή τους, προσέξτε, και τις διαβεβαιώσεις τους ότι δεν θα επέμβει η Ελλάδα, η Τουρκία δεν θα έκανε την απόβαση στην Κύπρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν έκανε λοιπόν πουθενά καμία στρατιωτική επιχείρηση έξω από τα σύνορά της. Γιατί είχε στόχο, είπαμε, να ισχυροποιήσει κατά το δυνατόν τις ένοπλες δυνάμεις, να αποκτήσει τη δική της αστική τάξη και σε αυτή τη διαδικασία της ενδοσκόπησης που έκανε, να ομογενοποιήσει τους λαούς που κατοικούν στην Τουρκία, τους μουσουλμανικούς, μη τουρκικούς μουσουλμανικούς λαούς. Κούρδους, Άραβες, έχουμε Βόσνιους, Αλβανούς, μιλάω για εκατομμύρια, Τσερκέζους, Λαζούς, τους Έλληνες που εξισλαμίστηκαν, τους Αρμένιους που εξισλαμίστηκαν. Για να φτάσουμε στην δεκαετία του 1980, όπου έχουμε τη Χούντα του Ευρέν, τότε υπάρχει ένα ζήτημα που είναι σε ελάχιστος γνωστό. Κάνει τον Τουρκούτ Ozal πρωθυπουργός πρώτα ο Κενάν Ευρέν και μετά τον κάνει, γίνεται πρωθυπουργός, πρόεδρος. Ο Τουρκούτ Ozal έχει ο βασικός σύμβουλός του σε θέματα οικονομίας, που μετά έγινε και υπουργός οικονομικών, ήταν ο Αντνάν Καγβετζή. Ποιος ήταν ο Αντνάν Καγβετζή? Ο Αντνάν Καγβετζή ήταν ένας ελληνόφωνος από τα χωριά των Σουρμένων. Έχω γνωρίσει την οικογένειά του. Μητρική του γλώσσα τα ελληνικά, τα ποντιακά. Αριστούχος παντού, σπούδασε και στις ΗΠΑ, όπου έκανε διδακτορικό, όπου πήγε, βγήκε πρώτος. Ο άνθρωπος αυτός ήταν που άνοιξε την εξαιρετικά εσωστρεφή οικονομία της Τουρκίας. Ο αναμορφωτής της Τουρκίας δεν είναι ο Τουρκούτ Ozal, ούτε ο Ταϊπ Ερντογάν. Είναι ο Αντνάν Καγβετζή, ο οποίος είχε δηλώσει ως βουλευτής στο Τουρκικό Κοινοβούλιο στη φόρμα που τους δίνουν ξένες γλώσσες και έβαλε τα ελληνικά για πρώτη φορά, τα ποντιακά δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή θεωρεί το απειλή λόγω της καταγωγής του, το τουρκικό βαθύ κράτος τον σκότωσε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Γιατί ήταν ο επόμενος ηγέτης. Δεν άντεχαν να έχουν έναν ελληνόφωνο ηγέτη στην Τουρκία. Για να φτάσουμε λοιπόν τώρα στον Ερντογάν. Το τέλος αυτής της περίοδου της εσωστρέφειας έρχεται το 2002 με την ανάληψη της εξουσίας από τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν, που θεωρεί βασικό ιδεολογικό το αντίπολο τον Κεμάλ, τον Μουσταφά Κεμάλ, παρότι ο Μουσταφά Κεμάλ είναι νεκρός, αυτός είναι ο πραγματικός του αντίπολος, κανένα άλλο δεν υπολογίζει. Αυτός λοιπόν προσπαθεί να γκρεμίσει τα ταμπού του κεμαλισμού και να δημιουργήσει μια νέα ιδεολογία. Η βασική ρίση του Κεμάλ δόγμα εξωτερικής πολιτικής ήταν το γιουρτά σούλχ, τζιχαντά σούλχ, που σημαίνει ειρήνη στην Τουρκία, ειρήνη στον κόσμο. Αυτό ήταν το δόγμα εσωστρέφειας της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Ερντογάν λοιπόν έρχεται, το αλλάζει και κάνει ένα δόγμα που έχει τρεις πυλώνες. Δηλαδή, προσπαθεί να ενώσει τα 8 κράτη που οι πολίτες των κρατών αυτών μιλούν ένα ιδίωμα που ανήκει στην ευρεία οικογένεια των τουρκικών γλωσσών. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, αλλά έχουν μερικές λέξεις που ταιριάζουν. Και έτσι δημιουργεί, ξεκίνησε αυτό από τον Ozal, το ολοκληρώνει ο Ερντογάν, δημιουργείται ένας διεθνής οργανισμός, οργανισμός τουρκικών κρατών. Κάλεσαν ως παρατηρητή και το ψευδοκράτος, που είναι ένα παράθυρο για την διεθνοποίησή του. Ποιος είναι ο στόχος?
Ο στόχος είναι να ενωθούν αυτά τα κράτη. Είναι θέμα χρόνου, εκτός και αν παρέμβουν μεγάλες δυνάμεις, να πάρουν το διάδρομο του Ζανγκεζούρ εκεί στη Νότια Αρμενία και να ενωθεί η Τουρκία με το Αζερβαϊτζάν γεωγραφικά. Και από εκεί και μετά έτσι να ενώσουν το λεγόμενο τουρκικό κόσμο. Στόχος λοιπόν, αυτό είναι το δόγμα του παντουρκισμού. Στόχος είναι η Τουρκία. Όλα αυτά θα γίνουν με κέντρο την Τουρκία. Η Τουρκία να χρησιμοποιήσει και τους πληθυσμούς και την αγοραστική δύναμη, κυρίως όμως τις ενεργειακές πηγές αυτών των χωρών, για να καταστεί η ίδια περιφερειακή δύναμη ή και παγκόσμια δύναμη. Δεύτερος πυλώνας είναι ο πανισλαμισμός. Ο πανισλαμισμός, το χαλιφάτο, το κατήργησε ο Μουσταφά Κεμάλ αμέσως μετά την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Το χαλιφάτο, τι σημαίνει χαλίφης? Χαλίφης είναι αυτός που εκπροσωπεί τον Μωάμεθ στη γη. Αυτός είναι ο χαλίφης. Υπήρχε και μία σημαία και ένα ξύφος. Αυτά τα κατήργησε ο Μουσταφά Κεμάλ. Ο Ερντογάν λοιπόν στόχος του είναι και αυτός που έχει ο χαλίφης είναι και ο αρχηγός της ΟΥΜΑ, δηλαδή της παγκόσμιας μουσουλμανικής κοινότητας. Ο Ερντογάν λοιπόν έχει ως στόχο αυτό, η Τουρκία να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στο μουσουλμανικό κόσμο. Δεν είναι εύκολο, υπάρχουν ανταγωνισμοί, ανταγωνίστρια δύναμη είναι η Αίγυπτος παρόλα τα προβλήματά της, η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα, αλλά η Τουρκία έχει στρατηγικούς συμμάχους στο Πακιστάν, την Ινδονησία, τη Μαλαισία. Να το παρακολουθούμε αυτό, διεκδικεί πάντως. Για ποιο λόγο, ποιος είναι ο στόχος της, όπως και στο λεγόμενο τουρκικό κόσμο. Η Τουρκία λοιπόν, είπαμε ότι στη διάρκεια της εσωστρέφειας 1923-2002 δεν είχε τη δική της αμυντική βιομηχανία. Ήταν μειονέκτημα αυτό γιατί έδωσε βάρος να κάνει αστική τάξη. Ο Ερντογάν λοιπόν θέλει να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά που είχαν κάνει μεγάλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή δική τους αμυντική βιομηχανία και δικές τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά. Και ξέρετε, αμυντική βιομηχανία για να εξυπηρετείς μόνο τις ανάγκες του δικού σου στρατού δεν έχει καμιά χώρα στον κόσμο. Για να έχεις αμυντική βιομηχανία βιώσιμη πρέπει να έχεις αγορές. Ο Ερντογάν λοιπόν, πονηρά σκεπτόμενος, θέλει να χρησιμοποιήσει ως αγοραστές των οπλικών συστημάτων που παράγει η τουρκική αμυντική βιομηχανία και τις τουρκικές χώρες, του τουρκικού κόσμου του λεγόμενου, και τις μουσουλμανικές χώρες, και αυτό κάνει. Μόλις προχθές παρέδωσε 3 Bayraktar ένοπλα οπλισμένα στην Αλβανία. Το ίδιο έκανε στο Αζερβαϊτζάν. Το ίδιο έκανε στη Λιβύη. Το ίδιο έκανε, κάνει εργοστάσιο στη Σαουδική Αραβία. Άρα, τι άλλο θέλει από το μουσουλμανικό κόσμο? Θέλει τον πλούτο τους, κυρίως τον ενεργειακό. Αυτό θα σας πω είναι ο τέταρτος ημιπυλώνας, δεν είναι αυτοτελής. Άρα πάμε και με το Ισλάμ. Φυσικά ένας από τους στόχους με τον πανισλαμισμό είναι, ο Ερντογάν ξέρετε έρχεται εκεί στην Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση, μιλάει στα τουρκικά, δεν έχει κόμπλεξ, μεταφράζω τις δύο τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις ομιλίες του, που λέει εκεί το εθνικό σχέδιο της Τουρκίας. Και τι λέει? Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από εσάς τους 5 και απευθύνεται στα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εμείς λέει γιατί δεν εκπροσωπούμαστε οι μουσουλμάνοι. Άρα έχει ως στόχο η Τουρκία να γίνει μόνιμο σε αναδομηθέν Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα αναδομηθεί, η Τουρκία να εκπροσωπεί το μουσουλμανικό κόσμο. Τώρα, πάμε στον Νεοοθωμανισμό. Τι εστί Νεοοθωμανισμός? Αν δούμε το χάρτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καταλαβαίνουμε. Όλες οι μουσουλμανικές χώρες να καταστούν αποικίες ξανά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι μη μουσουλμανικές χώρες, δια της ήπιας ισχύως, να καταστούν και αυτές, ας πούμε, βιλαέτια της Νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στόχος αυτή που προανέφερα για τους άλλους δύο, και να πάμε τώρα στον τρίτο
στον τέταρτο πυλώνα, που είναι η μη πυλώνας, που είναι η ενεργειακή στρατηγική της Τουρκίας. Η Τουρκία τι έχει αντιληφθεί? Έχει αντιληφθεί ότι και ισχυρή αμυντική βιομηχανία να κάνει και ισχυρό στρατό και η οικονομία της, εξαγωγές της, ξέρετε, έχουν κάθε χρόνο, έχει στόχο να έχει 1 τρισεκατομμύριο εξαγωγές να κάνει, δολάρια. Τώρα είναι στα 200 νομίζω. Έχει ως στόχο λοιπόν, λέει ότι για να μπορέσω να κάνω ισχυρή οικονομία θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνω ενεργειακά ανεξάρτητος, αυτάρκης. Πώς θα γίνει αυτάρκης? Ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μερσίνα από τους Ρώσους, από τη Ρωσατόμ. Διαβάζω αυτές τις μέρες τώρα που θα έρθει ο Πούτιν στην Τουρκία, δεύτερο εργοστάσιο από τη Ρωσατόμ, που εκεί μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι θα είναι εξαρτημένη από τη Ρωσία, για ένα διάστημα θα είναι εξαρτημένη. Κάποια στιγμή στόχος είναι να ανεξαρτοποιηθεί, να της μείνει το εργοστάσιο δηλαδή. Και κάτι που μας αφορά ιδιαίτερα είναι η ιδιοποίηση των αποθεμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου που υπάρχει στις θάλασσες γύρω της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Αυτό για να το πετύχει η Τουρκία έκανε το τουρκολιβικό μνημόνιο, το πρώτο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι η ταφόπλακα της Ελλάδας. Εάν η Ελλάδα θα είναι η μεγαλύτερη καταστροφή για τη χώρα μας μετά το 1922, μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Γιατί? Διότι με αυτό η Τουρκία δεν αναγνωρίζει στα νησιά, στρατικοποιημένα και μη στρατικοποιημένα, δεν έχει σημασία, δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Δεν αναγνωρίζει στην Κρήτη, προσέξτε, το 5ο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Και έκανε το δεύτερο, άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πάμε για οριοθέτηση με την Τουρκία, η Τουρκία θα επικαλεστεί αυτή τη συμφωνία και θα πει δεν αναγνωρίζω σε κανένα νησί. Ελάτε να, να μοιράσουμε το Αιγαίο με βάση την αρχή της ισότητας, σαν να μην υπάρχουν τα νησιά δηλαδή, τη μέση γραμμή μεταξύ της υπηρωτικής Ελλάδας και των ακτών της Μικράς Ασίας. Είναι τεράστια η απειλή αυτή, πάνω σε αυτό βασικός πυλώνας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τώρα, έκανε δεύτερο μνημόνιο με την Λιβύη, με την οποία απέκτησε το δικαίωμα το οποίο το ανώτατο δικαστήριο της Λιβύης έχει ακυρώσει αυτό το μνημόνιο. Τι λέει αυτό το μνημόνιο? Ότι δίνεται δικαίωμα στην Τουρκία να εκμεταλλεύεται τους ενεργειακούς πόρους της Λιβύης, στις θάλασσες της Λιβύης και στην Ξηρά. Ποιες θάλασσες? Η Λιβύη, ακριβώς επειδή πέρασε το τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν αναγνωρίζει και η Λιβύη στην Κρήτη ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Άρα υπήρχε κίνδυνος, εάν δεν πήγαινε η Exxon Mobil τώρα νοτίος και νοτιοδυτικός της Κρήτης, εκεί να πάνε τα τουρκικά γεωτρύπανα. Η Τουρκία λοιπόν έχει ως στόχο να ιδιοποιηθεί. Αυτή η διαδικασία πάγωσε με παρέμβαση της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως ο στόχος της παραμένει. Γι' αυτό κάνει προσέγγιση τώρα στην Αίγυπτο. Γι' αυτό θέλει να ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος. Θέλει να ακυρώσει τις συμφωνίες οριοθέτησης που έχει η Κύπρος. Να κάνει αλλά Τούρκα οριοθετήσεις και να αρπάξει τον ενεργειακό πλούτο και της Κύπρου και της Ελλάδας. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την Ελλάδα? Οι κίνδυνοι για την Ελλάδα είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ξέρετε, ο στόχος της Τουρκίας δεν είναι να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα. Όχι. Ο στόχος της Τουρκίας είναι, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε τι συνίσταται, τι λέει? Λέει ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν δικαίωμα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Κάθονται, επικάθενται, αυτή είναι η θέση της, πάνω στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Η προέκταση της τουρκικής υφαλοκρηπίδας φτάνει μέχρι τον 25ο μεσημβρινό. Αυτό λοιπόν δεν αναγνωρίζει. Δεν αναγνωρίζει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Θέλει να ιδιοποιηθεί το, άρα στα διεθνή ύδατα θα ιδιοποιηθεί τον πλούτο των αλλιευμάτων. Αυτό το κάνει ήδη. Και μάλιστα ψαρεύει μέσα και στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, καθότι η Ελλάδα δείχνει ανοχή, δεν θέλει κρίση. Επίσης, έρευνα και διάσωση. Η έρευνα και διάσωση
καθορίζεται από τον ΑΕΚΑΟ και από τον ΑΕΜΟ. ΑΕΚΑΟ είναι για την εναέρια κυκλοφορία, ΑΕΜΟ για τη θαλάσσια. Ο ΑΕΚΑΟ είναι ξεκάθαρος στα όρια του FIR. Ο ΑΕΜΟ δεν έχει ξεκάθαρη θέση και παρουσιάζει και την τουρκική και την ελληνική θέση. Η Τουρκία διεκδικεί δικαίωμα έρευνας και διάθεσης και διάσωσης στο μισό Αιγαίο. Και αυτό είναι μέρος της γαλάζιας πατρίδας. Επίσης, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ελληνική κυριότητα στα νησιά που δεν μας έχουν παραχωρηθεί ονομαστικά με κάποια διεθνή συμφωνία. Και αυτά είναι τα περισσότερα στο Αιγαίο. Και εκτός αυτού μας έβγαλε τώρα και το τελευταίο, να πω τι λένε στο, να μην πω τώρα, το τελευταίο επιχείρημα που ζητάει εμφατικά την αποστατικοποίηση των νησιών με τρεις επιστολές που έστειλε στον ΟΗΕ, λέει ότι τα νησιά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα υπό την αίρεση της αποστρατικοποίησης και αν η Τουρκία παραβιάσει αυτά τα άρθρα των συμφωνιών Λοζάνης και Παρισίων, τότε δεν έχει την κυριαρχία των νησιών. Αυτό είναι ένα νομικό άλμα και άλμα λογικής, αλλά η Τουρκία το έγραψε και επίσης είπε ότι όσο είναι στρατιωτικοποιημένα, τα νησιά δεν δέχομαι συζήτηση για οριοθέτηση. Όλα αυτά που σας είπα, και γι' αυτό κάνει και υπερπτήσεις, δεν σου ανήκουν. Όλα αυτά που σας είπα είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Και όσο περνάει ο καιρός και η Τουρκία συνεχίζει αυτές τις πρακτικές, τόσο φτάνει πιο κοντά στην υλοποίηση του στόχου της, αν αποστατικοποιηθούν τα νησιά, που υπάρχουν και τέτοιες φωνές, σας πληροφορώ, στις λεγόμενες ελίτ, αν αποστατικοποιηθούν τα νησιά, πρέπει να δούμε καταρχάς τι έγινε στην Κύπρο με την αποχώρηση της Μεραρχίας. Τότε θα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα στον τελικό στόχο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, που είναι η ιδιοποίηση του Μεσού Αιγαίου. Και κλείνοντας να πω το εξής, η λέξη πατρίδα στην Τουρκία διατηρεί την ιερότητά της. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που φοβάται να πει κανείς τη λέξη πατρίδα, μην τον πούν ακροδεξιό και εθνικιστή. Και γι' αυτό την ονόμασε πατρίδα. Προσέξτε, δεν είπε είναι χωρικά έδρα της Τουρκίας, είναι πατρίδα. Προέκταση δηλαδή της ξηράς. Και εσχάτως μας έφερε και ένα καινούργιο φρούτο, η πατρίδα των εθέρων. Δηλαδή, όχι μόνο στη θάλασσα και ό,τι υπέρχεται της θάλασσας μέχρι τους εθέρες και αυτό είναι τουρκική πατρίδα. Λοιπόν, αυτά η Ελλάδα πιστεύω ότι πρέπει να αναλύσει το εθνικό δόγμα της Τουρκίας για να δει την πραγματική απειλή, γιατί δεν την έχουν δει κυρίες και κύριοι την απειλή. Πρόσφατα ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Κοτζιάς και η κύρια Μπακογιάννη συμμετείχαν σε μια εκδήλωση της Καθημερινής και από αυτά που είπαν γίνεται αντιληπτό ότι δεν έχουν αντιληφθεί το πραγματικό μέγεθος αλλά και τη φύση της απειλής που προέρχεται από την Τουρκία. Ελπίζω η σημερινή μας ομιλία, διάλεξη να έχει φωτίσει τις πτυχές που ακούν στο όνομα τουρκική απειλή και να έχουμε συμβάλει και εμείς στις προσπάθειες που κάνουν ορισμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα να σχηματίσουμε την εικόνα, να γνωρίζει οι πολίτες ποια είναι η πραγματικότητα και αναλόγως να κανονίσουμε την στάση και τη συμπεριφορά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ περιεκτική παρουσίαση. Πάνω σε αυτό που είπατε με τις τρεις επιστολές του Συνειρλίου, επιλέξει, τις έχω διαθέσιμες αν κάποιος μπορώ να τις προωθήσω. Λέει επιλέξει ότι τα νησιά μας βρίσκονται στη λάθος μεριά σε σχέση με τη μέση γραμμή του Αιγαίου. Όλα αυτά είναι σε κείμενα. Υπάρχουν και εδώ και χρόνια. Ξεκίνησε από το 19 τις επιστολές αυτές. Εμείς ξέρετε γιατί δεν έχουμε καμία αντίδραση. Γιατί όπως λέει και ο κύριος Σταθακόπουλος συχνά, το τουρκολιβικό υπάρχει. Νομίζουμε όλοι ότι είναι κάτι τρελό και κάτι άκυρο, αλλά είναι ακυρώσιμο. Εμείς δεν έχουμε κάνει καμία κίνηση πάνω σε αυτό. Γνωρίζετε γιατί. Λοιπόν, καταρχάς η Ελλάδα απάντησε στις επιστολές, έστω και αργά, καθυστερημένα, απάντησε στις επιστολές.
Πάντως, από ό,τι μου λένε άνθρωποι που η ειδικότητά τους είναι αυτοί οι επιστήμονες, και οι τρεις επιστολές των Τούρκων είναι γραμμένες, δεν είναι από πολιτικό χέρι ούτε από διπλωμάτη, είναι από ισχυρούς νομικούς, και παρότι υπάρχουν τα νομικά άλματα, είναι πολύ καλογραμμένες. Η Ελλάδα έχει απαντήσει, αλλά ξέρετε, η Τουρκία... Συγγνώμη, αυτό ακριβώς λέει ο κύριος Συρίγος, ότι είναι πολύ προσεγμένοι. Αυτό εννοούσα, ότι εμείς δεν έχουμε κάνει κάποια σοβαρή κίνηση απέναντί τους. Ναι, μεν κάναμε κάποιες επιστολές, αλλά επί της ουσίας το θέμα είναι ανοιχτό και το αφήνουμε, και νομίζω ότι είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Όσο μένει ανοιχτό, είναι μια κατάσταση που... Κύριε Χρυσανθόπουλε, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι επιστολές δεσμεύουν πλέον τον Ερντογάν και τον μετά Ερντογάν ηγέτη. Δεν μπορεί να τις πάρει πίσω. Όποιος τολμήσει να τις πάρει θα θεωρηθεί προδότης στην Τουρκία. Δηλαδή η Ελλάδα, όταν λέει, είπε η κυρία Μπακογιάννη χθες, ότι είναι παράθυρο ευκαιρίας. Πραγματικά εγώ προσπαθώ να μπω στο μυαλό της να δω πού είναι το παράθυρο ευκαιρίας. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεσμεύεται η Τουρκία από αυτά τα δύο. Από το τουρκολιβικό μνημόνιο και από τις τρεις επιστολές. Τώρα όσον αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακούστε, υπάρχει... Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνει και δεν λέω ότι η Ελλάδα πρέπει να αναμειχθεί. Αλλά ένας τρόπος για να τυναχτεί στον αέρα το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι να διαμελιστεί η Λιβύη, να έχουμε την Τριπολίτιδα και την Κυρεναϊκή και μία πολιτεία στα νότια μέσα στην έρημο, γιατί αν γίνει η Κυρεναϊκή, τότε το τουρκολιβικό μνημόνιο, επειδή πατάει πάνω στις ακτές της Κυρεναϊκής, υποτίθεται ότι η Κυρεναϊκή είναι φιλική προς την Ελλάδα. Αλλά ξέρετε, για να γίνει αυτό, πρέπει η Ελλάδα να κάνει μία ενεργό πολιτική απέναντι στην Κυρεναϊκή. Δηλαδή, δεν λέω ότι πρέπει εμείς να βοηθήσουμε να διαμελιστεί η χώρα, προς Θεού. Εάν όμως διαμελιστεί, πρέπει να έχουμε φροντίσει από τώρα με τις πολιτικές μας η κυβέρνηση που θα προκύψει να ακυρώσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και οι άνθρωποι, εξ όσων γνωρίζω, επειδή υπάρχουν αρκετοί που έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα και ξέρω και ανθρώπους, εξ όσων γνωρίζω, το ζητούν αυτό. Η Ελλάδα είναι διστακτική, ακατανοήτως διστακτική σε αυτό το ζήτημα. Βλέπετε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει το προπύργιο της Δύσης στην περιοχή, περιθωριοποιώντας την γείτονα, και ποιες θα ήταν οι βασικές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο? Ακούστε, αυτό σε ένα βαθμό γίνεται ήδη. Δηλαδή, απλόχερα η Ελλάδα, ειλικρινά απλόχερα, έχει δώσει στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τη Σούδα, που θα έλεγα είναι μία από τις πιο σημαντικές στρατιωτικές αεροναυτικές βάσεις στον κόσμο, στην πιο κρίσιμη περιοχή και με μεγάλη ασφάλεια, ενώ σε αρκετή μεγάλη απόσταση από τις εστίες της φωτιάς. Άρα αυτό έχει γίνει ήδη. Η Αλεξανδρούπολη επίσης, που παρακάμπτει τα στενά, αυτό είναι γεωιστορικής σημασίας. Αυτός, εάν ολοκληρωθεί ο σιδηρόδρομος, ένας υπερσύγχρονος σιδηρόδρομος, ένας οδικός άξονας διπλής κυκλοφορίας, και αν γίνει και ένας ενεργειακός άξονας που δεν θα μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, θα μεταφέρει το αντίθετο από την Αλεξανδρούπολη προς τον πύργο για τις ανάγκες της Βουλγαρίας για να απεξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η Ελλάδα κάνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά η γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας είναι τεράστια. Το έχουμε δει αυτό. Ο Ραν Πολ έκανε αυτή την ιστορικής σημασίας και συμβολισμών ομιλία στη Γερουσία. Αν διαβάσουμε με προσοχή τις απαντήσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, στην ουσία ομολογούν, ιδιαίτερα ο Αντιπρόεδρος νομίζω, ομολογούν τη μεγάλη σημασία που έχει η Τουρκία ως χώρος για την Δύση. Ακούστε, ποιο πιστεύω ότι θα μπορέσει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνουν κάποια βήματα, και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, στην κατεύθυνση της χειραφέτησης των Κούρδων. Το πρώτο βήμα έγινε το 1991-92 με την καταιγίδα της Ερήμου. Τότε
οι Κούρδοι απέκτησαν μια de facto αυτονομία, η οποία αυτή η αυτονομία το 2005 πλέον κατοχυρώθηκε με το νέο σύνταγμα του Ιράκ, έχουμε δηλαδή μια αυτόνομη κουρδική διοίκηση. Από το 2011, 12, 13, 14 οι Κούρδοι έχουν στην βορειοανατολική Συρία και αυτή μια de facto αυτονομία με την προστασία βασικά των Αμερικανών και των Ρώσων, που εάν αυτό οδηγήσει στη συνταγματική κατοχύρωση της αυτονομίας με ένα νέο σύνταγμα της Συρίας, τότε αυτό πιθανόν να οδηγήσει σε μια αντίστοιχη κατάσταση και στην Τουρκία και στο Ιράν. Τι σημαίνει αυτό? Η Τουρκία, ξέρετε, εδώ θέλει μια άλλη... αν δούμε το σύνταγμα της Τουρκίας, λέει όσοι κατοικούν στην Τουρκία είναι όλοι Τούρκοι. Απαγορεύει την αναγνώριση άλλης γλώσσας, γιατί η αναγνώριση άλλης γλώσσας οδηγεί στην εθνότητα, όπως κάναμε με τη συνθήκη των Πρεσπών, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εκεί λοιπόν υπάρχει απαγορευτική διάταξη. Εάν όμως η Τουρκία δει ότι ήδη έχουν ιδρυθεί δύο κράτη, δύο αυτόνομα κράτη, σε χώρες τις οποίες η Τουρκία θεωρεί αυταρχικές και τον εαυτό της δημοκρατικό, τότε θα πρέπει να απαντήσει πώς είναι δυνατόν η δημοκρατική Τουρκία να αρνείται δικαιώματα που έδωσε ο Άσαντ και η Βαγδάτη στους Κούρδους. Θα υποχρεωθεί λοιπόν, αν γίνει αυτό, τότε θα αλλάξει και η Τουρκία που γνωρίζουμε. Εγώ δεν λέω να διαμελιστεί. Θα αλλάξει και η Τουρκία που γνωρίζουμε. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται θα είναι αποφάσεις στις οποίες θα παίζουν ρόλο και οι λαοί που κατοικούν στην Τουρκία. Και ξέρετε ότι ο ένας στους τέσσερις, στους πέντε Τούρκους είναι Κούρδος, και αυτός ο αριθμός προϊόντος του χρόνου αυξάνεται, γιατί τα δημογραφικά στοιχεία δείχνουν ότι οι Τούρκοι των δυτικών περιοχών έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, κατάρρευση, και οι Κούρδοι 8, 10, 12, 14 παιδιά. Άρα θα έλεγα ότι σε αυτήν την κατεύθυνση, αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε, προσέξτε, όχι αποσταθεροποιητικά, στη λογική του εκδημοκρατισμού, και αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε, εννοώ και στις ΗΠΑ, να ισχυροποιηθούν οι φωνές, γιατί ήδη νομίζω στη Γερουσία, στο Κογκρέσο, στο State Department, στο στρατό, υπάρχουν τέτοιες φωνές, αλλά υπάρχουν και οι παλιές δογματικές φωνές υπέρ της Τουρκίας. Όσο ισχυροποιηθούν οι άλλες φωνές του εκδημοκρατισμού της Τουρκίας και φιλικές προς τους Κούρδους, νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Υπάρχουν και άλλα θέματα γύρω από το κουρδικό που δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να τα αναφέρω. Καταλαβαίνω. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, η εξωτερική πολιτική της χώρας μας χαρακτηρίζεται από τον κατευνασμό. Μπορείτε να μας πείτε εν συντομία τι προέκυψε από τη διαχείριση των κρίσεων του 1976, του 1986, του 1987 και του 1996. Ακούστε, και αυτές οι τρεις κρίσεις, επειδή το ζήτημα του Αιγαίου είναι όντως περίπλοκο, δεν είναι εύκολο να λυθεί, γιατί είναι τα εκατοντάδες νησιά που υπάρχουν και είναι και η δυστροπία της Τουρκίας. Εκεί λοιπόν πιστεύω και ο διεθνής παράγων, δεν θέλω να πω περισσότερα, έπαιξε ρόλο και στην εμφάνιση των κρίσεων, αλλά και στην κατάληξή τους. Η πρώτη κρίση είναι το χώρα. Θυμάστε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα όσοι είναι από την ηλικία μου και πάνω το θυμούνται, που έλεγε «Φυθίσατε το χώρα». Ήταν μια κρίση που προέκυψε με έξοδο του ερευνητικού σκάφους χώρα στο Αιγαίο για να κάνει έρευνες για κοιτάσματα. Εκεί οδηγηθήκαμε στη Βέρνη και Καραμαλής και Ντεμιρέλ υπέγραψαν το πρωτόκολλο της Βέρνης, με το οποίο Ελλάδα και Τουρκία δεσμεύονται να μην κάνουν έρευνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου. Δηλαδή γκριζάραμε το Αιγαίο όσον αφορά το θέμα των ερευνών 1976. Όταν βγήκε ο Παπανδρέου το 1981, δεν αναγνώρισε το πρωτόκολλο της Βέρνης και είπε ότι εγώ θα κάνω. Και όντως ξεκίνησε το 1987 μία τέτοια άδεια σε περιοχή έξω από τα 6 μίλια ανατολικά της Θάσου. Τότε οι Τούρκοι βγάλαν το σεισμικ. Ο Ζαλ τότε ήταν στις ΗΠΑ για εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.
Και τότε φτάσαμε, ήταν μια σοβαρή κρίση τέλος πάντων, που μας οδήγησε μετά στο Νταβός, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Ζαλ υπέγραψαν τη συμφωνία του Νταβός. Είχαμε και άλλες συμφωνίες με τον Παπούλια Γκυλμάζ και τα λοιπά. Και εκεί ο Ανδρέας Παπανδρέου δέχθηκε την ισχύ, ότι ισχύει το πρωτόκολλο της Βέρνης. Ξαναδεσμεύτηκε η Ελλάδα να μην κάνει και η Τουρκία να μην κάνουμε έρευνες. Βάλαμε το Κυπριακό στο ράφι, γιατί μέχρι τότε ιδιαίτερα ο Παπανδρέου έλεγε καμία συμφωνία με την Τουρκία, καμιά συζήτηση, αν δεν λυθεί το Κυπριακό. Τότε λοιπόν βάλαμε το Κυπριακό στο ράφι και ξεκίνησε για πρώτη φορά ο πολιτικός διάλογος που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Είναι μια νίκη της Τουρκίας αυτή. Για να φτάσουμε στα Ήμια το 1996, όπου μετά την κρίση των Ημείων, που ξέρετε, το βράδυ εκείνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζήτησε εδώ η πρεσβεία από την νομική υπηρεσία του State Department να πει αν τα Ήμια είναι τουρκικά ή ελληνικά. Και η νομική υπηρεσία είπε ότι είναι ελληνικά. Για πολιτικούς λόγους δεν το έκαναν, δεν το υιοθέτησαν αυτό και έτσι έμειναν από τότε γκρίζες ζώνες και τα Ήμια έμειναν γκρίζα ζώνη. Πήγαμε στη Μαδρίτη και στην ουσία αναγνωρίσαμε την ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αυτές οι τρεις κρίσεις είναι η διδακτορική διατριβή του Γιούμου, του Σταύρου Καλεντερίδη, τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, που υπάρχει ένα δεύτερο βιβλίο που αφορά τον κατευνασμό. Όλα αυτά, κύριε Χρυσανθόπουλε, γίνονται γιατί η Ελλάδα έχει ακολουθήσει το δόγμα του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας, που ξέρετε είναι σαν να θέλεις να μετατρέψεις μια τίγρη σε γατούλα οικιακή στο σπίτι σου. Δηλαδή της δίνεις συνέχεια, της δίνεις με την ελπίδα να εξημερωθεί και να την πάρεις δίπλα σου, να κοιμάται δίπλα σου στο κρεβάτι. Πόσες πιθανότητες έχουμε να εξημερώσουμε μια τίγρη? Δεν ξέρω αν έχουμε κανέναν που έχει πάει στην Αφρική από τους φίλους που μας ακούν. Θα έχει ασφαλή γνώμη για το πόσο πιθανό είναι να εξημερωθεί μια τίγρης. Συμπληρώνονται 50 χρόνια κατοχής της Κύπρου. Ποια η αξία του δεύτερου πόλου του ελληνισμού για το μέλλον του έθνους και τι εκτιμάτε ότι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια? Να σας πω κάτι, μου κάνετε την πιο θλιβερή ερώτηση πραγματικά. Δηλαδή την ερώτηση που με κάνει να θλίβομαι. Ξέρετε κύριε Χρυσανθόπουλε, ενώ συμπληρώνονται 50 χρόνια και η Ελλάδα, πέρα τώρα από το τι και πώς, έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει ως εγγυήτρια δύναμη την συνταγματική τάξη στην Κύπρο και την ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εφόσον ορισμένοι αναγνωρίζουν ότι η Τουρκία είχε δίκαιο λόγω του πραξιοποιήματος του προδοτικού πραξιοποιήματος να εισβάλλει, το ίδιο δικαίωμα έχει η Ελλάδα να εισβάλλει στην Κύπρο για να διώξει την κατοχή, τις δυνάμεις κατοχής από την Κύπρο. Θέλω να πω ότι οι ευθύνες της Ελλάδας απέναντι στην Κύπρο και το χρέος είναι διπλό. Το πρώτο είναι ότι έγινε το πραξικόπημα από την Αθήνα και ο Ατήλας II επεκτάθηκε με τους πολιτικούς, όχι με τους χουντέους, άρα έχουμε χρέος. Και το δεύτερο είναι ότι είμαστε εγκύτρια δύναμη. Λοιπόν, 50 χρόνια μετά από αυτό το έγκλημα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, δεχθήκαμε με το πρωτόκολλο, με τη διακήρυξη των Αθηνών, να μπει πάλι η Κύπρος στο ράφι και αντί κάθε μέρα που περνά, το 2024, που είναι 50 χρόνια από την εισβολή, να υπάρχουν αφιερώματα στην ελληνική τηλεόραση, δεν μιλά κανείς και μόνο πραγματικά ένα θαύμα με το Φαμαγκούστα, την ταινία, βλέπουμε. Έχω δεκάδες φίλους που μου λένε δεν αντέχω να την δω, κλείνω την τηλεόραση με τρόμο. Αυτό είναι κύριε Χρυσανθόπουλε, δεν είναι καλά πράγματα αυτά, δεν είναι καλά σημάδια αυτά. Δηλαδή σιγά σιγά θα δούμε τους Αμερικανούς να κάνουν εκδηλώσεις στην Κύπρο για τα 50 χρόνια, νομίζω θα δεχθούν τον Χριστοδουλίδη στο Λευκό Οίκο και δεν κάνουν τίποτα εδώ οι Ελλαδίτες. Είναι τραγικό πραγματικά. Και αντί να κάνουν αυτό έχουμε υπουργό
Και μάλιστα Έλληνα της Κύπρου, ο οποίος λέει μισή Κύπρος είναι τουρκική, λέει, να το παραδεχτούμε, να το αποδεχτούμε. Και ακόμα πιο τραγική απάντηση που του έδωσε ο Τουρκοκύπριος στο γνωστό γράμμα. Πάντως εμείς είμαστε εδώ, θα κρατήσουμε όσο είναι δυνατόν ψηλά το θέμα των 50 χρόνων και αυτά με τη λύση της δικοινοτικής και της διζωνικής είναι, θα έλεγα, καταστροφικές για τα συμφέροντα και για το μέλλον του ελληνισμού στην Κύπρο. Ένα δόγμα πρέπει να υπάρχει, απελευθέρωσης. Η Κύπρος πρέπει να γίνει ένα κανονικό κράτος όπως είναι η Μάλτα. Χωρίς στρατεύματα ξένα, κανένα ξένο, ούτε Άγγλοι, ούτε Γάλλοι, ούτε Έλληνες, ούτε Τούρκοι, έξω όλοι, ένα κανονικό κράτος όπου οι πολίτες αυτού του κράτους θα απολαμβάνουν όλες τις ελευθερίες και τα δικαιώματα ενός ευρωπαϊκού κράτους και εγγυητής γι' αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Και όχι apartheid που πάνε να μας κάνουν είτε με το σχέδιο Ανάν είτε με τη διζωνική δικαινοτική. Κάνατε κάποιες αναφορές για την πολιτική της γείτονος σε Αρμενία, Συρία, Γάζα, Λιβύη, Αίγυπτο, Αλβανία και τώρα τελευταία έχει πάρει εργολαβία και την ΑΟΣ της Σομαλίας. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά για την Ελλάδα μας και τι θα προτείνατε ως αντίδραση? Ακούστε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα με την κρίση μείωσε πολύ τις διπλωματικές αντιπροσωπείες. Καταρχάς οι διπλωματικές αντιπροσωπείες και εγώ υπηρέτησα 6 χρόνια, υπάρχουν εξαιρετικοί διπλωμάτες και δεν το λέω προσχηματικά τώρα, όμως υπάρχει μια πολύ κακή νοοτροπία και δεν υπάρχει και έλεγχος. Οι διπλωμάτες και οι διπλωματικές αντιπροσωπείες πρέπει να κατανοήσουν ότι βρίσκονται εκεί αφενός μεν για να εκπροσωπούν την Ελλάδα στη χώρα που είναι και αφετέρου να υπηρετούν τον ελληνισμό της διασποράς. Το δεύτερο αυτό το ξεχνάνε, μερικές φορές ξεχνάνε και το πρώτο. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να αυξήσει τη διπλωματική της παρουσία σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι η Αφρική, η Μέση Ανατολή κτλ. Να αυξήσει και όχι να μειώσει όπως έγινε. Όσον αφορά την υπερέκταση και υπερέκθεση της Τουρκίας, αυτό κύριε Ξανθόπουλε μπορεί να έχει και θετικά στοιχεία για την Ελλάδα. Δηλαδή, όσο η Τουρκία αναγκάζεται να στέλνει φρεγάτες στη Σομαλία ή στο Κατάρ ή δεν ξέρω πού αλλού, τόσο λιγότερες φρεγάτες βρίσκονται εδώ κοντά μας. Άρα θα έλεγα ότι μπορεί να έχει και μία θετική πτυχή. Δεν είναι συνολικά θετικό, αλλά και μία θετική πτυχή για την Ελλάδα, την οποία την επισημαίνω για να, ως σημείο προβληματισμού για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Οι απόψεις διείστανται όσον αφορά την επιλογή της Δύσης για τον επιτίδιο ουδέτερο γείτονά μας τα επόμενα χρόνια. Έχει εκφραστεί η άποψη ότι με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία η γείτον θα αναγκαστεί να διαλέξει στρατόπεδο με αφορμή τον έλεγχο των στενών. Τι πιστεύετε? Το 2018 έγραψα ένα βιβλίο γι' αυτό. Το «Εκρεμές της Τουρκίας» και αναφέρομαι στις ταλαντώσεις που κάνει μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Να το εξηγήσουμε με απλά λόγια. Η Τουρκία, γνωρίζοντας τις ανάγκες της Ρωσίας, καιρό τώρα, προσεγγίζει ο Ερντογάν τον Πούτιν, δίνει στον Πούτιν πράγματα, είτε από την Τουρκία είτε από την περιοχή, με συνέργειες, και έτσι γίνεται ελκυστικός στη Μόσχα. Αυτό λοιπόν προκαλεί ανησυχίες στην Ουάσιγκτον και η Ουάσιγκτον, επειδή ανησυχεί, θορυβείται από την προσέγγιση του Ερντογάν και της Τουρκίας με τη Ρωσία και του Ερντογάν με τον Πούτιν, τότε γίνονται διαβουλεύσεις, προσεγγίζει την Τουρκία, την καλεί να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση και της δίνει ανταλλάγματα. Στη συνέχεια αφήνει τη Ρωσία, μετά από αυτό ξαναέρχεται στην Ουάσιγκτον. Αυτή η ταλάντωση διαρκεί χρόνια τώρα και τώρα για πρώτη φορά έκανε αυτή την ταλάντωση και με την Κίνα. Δηλαδή, όταν πριν από περίπου 16 μήνες, 15-16 μήνες, η Τουρκία είχε πρόβλημα, οξύ συναλλαγματικό πρόβλημα, οξύ, πήγε στην Κίνα, πήρε, αν δεν κάνω λάθος, 5 δισεκατομμύρια και δεσμεύτηκε να βάλει στο ράφι το θέμα των Ουιγούρων του Σινγκιάνγκ.
Πριν από λίγες μέρες, που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανέβασαν το θέμα των Ουιγούρων για να πιέσουν την Κίνα, η Τουρκία, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, συνέλαβαν 10 άτομα τα οποία παρακολουθούσαν αντικαθεστωτικούς Ουιγούρους, εποφιλία της Κίνας. Δηλαδή τι έκανε, ενώ είχε προσεγγίσει την Κίνα και πήρε αυτό που ήθελε, ξαναπροσεγγίζει τη Δύση και την Ουάσιγκτον γιατί τώρα έχει ανάγκη και δείχνει το καλό της πρόσωπο προς την Ουάσιγκτον, συλλαμβάνοντας Κινέζους πράκτορες ας πούμε που παρακολουθούσαν τους Ουιγούρους. Θέλω να πω αυτό πλέον είναι το δόγμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και ξέρετε, το ομολογούν και οι Αμερικανοί. Λέει η Τουρκία επιδιώκει να έχει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Και να μην σας πω ότι και το δέχονται σιγά σιγά. Άρα αυτοί που λένε ότι θα πληρώσει το μάρμαρο, ότι θα έρθει ο λογαριασμός, να μην είναι τόσο σίγουροι γι' αυτό. Θα έλεγα κύριε Χρυσανθόπουλε, το μόνο που κερδίζουμε είναι ότι αυξάνονται οι φωνές στο, ξέρετε, η πιο σκληρή φιλότουρκοι στις ΗΠΑ βρίσκονται στο State Department. Ευτυχώς με τα ανατολίτικα κόλπα που κάνει ο Ερντογάν αυτές οι φωνές σιγά σιγά μειώνονται. Και όσον αφορά τον αριθμό που ενστερνίζονται και όσον αφορά και τους ίδιους τους φίλους παραμένουν φίλοι αλλά πέφτουν οι φωνές τους. Δηλαδή η Τουρκία δεν μπορεί κανείς πια με τον τρόπο που το έκανε πριν 5-6 χρόνια να βγει και να πει ότι η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Αυτό λοιπόν είναι ένα θετικό, αλλά να κληθεί να πληρώσει η Τουρκία το τίμημα αυτής της συμπεριφοράς της που δεν έκλεισε τον εναέριο χώρο, που πέρασαν δισεκατομμύρια δεκάδες ρωσικά μαύρα λεφτά, έκαναν εταιρείες στην Τουρκία. Αυτά λοιπόν είναι αδιανόητα, άμα τα έκανε η Ελλάδα θα είχε σβήσει από το χάρτη. Αυτά λοιπόν δεν πιστεύω ότι θα πληρώσει για αυτά η Τουρκία. Στο μόνο τομέα που ίσως να πληρώσει είναι το κουρδικό και δεν θέλω να πω τώρα παραπάνω γι' αυτό. Κύριε Καλλιτερίδη, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να σας τη γνώμη σας για ένα υποθετικό σενάριο που ίσως να μην είναι πολύ υποθετικό. Εάν υποθέσουμε ότι ο Ερντογάν φεύγει από την εξουσία και αναλαμβάνουν την εξουσία της Τουρκίας οι κεμαλιστές, ποια θα είναι η αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας όσον αφορά την Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας? Λοιπόν, ακούστε, οι κεμαλικοί είναι πολύ δύσκολο να ξαναπάρουν την εξουσία. Είναι κατακερματισμένο το πολιτικό σκηνικό και εάν αναλάμβανε ο Ιμάμογλου, ίσως να είχαμε μία αύξηση του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά για αυτοδύναμη κυβέρνηση θα έλεγα ότι είναι δύσκολο. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε άνοδο από τις δημοσκοπήσεις που παρακολουθώ ορισμένες εταιρείες του κόμματος του Ρεφάχ, το νέο Ρεφάχ που ήταν του Νεσβετίν Ερμπακάν. Αυτό ήταν μια μεγάλη μορφή του πολιτικού Ισλάμ. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης όταν πήραν την Κύπρο, αυτός έλεγε να πάρουμε όλη την Κύπρο, να πάρουμε και τα Δωδεκάνησα. Ήταν ένας επικίνδυνος πολιτικός. Βλέπουμε, άρα αν ο Ερντογάν την πάθει, μάλλον θα την πάθει από τα δεξιά του και εννοώ από τους Ισλαμιστές, τους παλιούς συντρόφους του και όχι από την άλλη πλευρά, γιατί τώρα εντάξει λέμε ότι είναι κεντροαριστερή ή κεμαλική, είναι φασίστες είναι οι άνθρωποι. Άρα αν αλλάξουν λοιπόν τα πράγματα και έχουμε μια κυβέρνηση συνασπισμού των κεμαλικών με όλους τους άλλους, θα είναι δυστυχώς μία από τα ίδια. Γιατί η τουρκική εξωτερική πολιτική έχει ρίζες, έχει βάθος και δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Θα έχουμε μία από τα ίδια. Εάν όμως φύγει ο Ερντογάν, δεν συμφέρει τους δυτικούς να αναλάβουν οι κεμαλικοί? Ακούστε, άμα φύγει ο Ερντογάν ούτως ή άλλως, επειδή τώρα πρέπει να το πούμε, είναι μια χαρισματική προσωπικότητα, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στο βαθμό που γνωρίζουμε τους ηγέτες σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν υπάρχει ηγέτης που να βγαίνει στον μπαλκόνι χωρίς κείμενο, να μιλάει σε 1 εκατομμύριο κόσμο, σε 800.000 κόσμο, να κρατάει την εξουσία τόσα χρόνια με τον τρόπο που το κάνει. Είναι λοιπόν ένας χαρισματικός ηγέτης. Δεν βρίσκεται άλλος. Εάν φύγει ο Ερντογάν, πιστεύω ότι θα έχουμε
κατακερματισμό και του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία και θα γυρίσουμε στα παλιά σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Πάντως, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν ορισμένες ελπίδες στη Δύση και στις ΗΠΑ που λένε ότι αν πέσει ο Ερντογάν θα περιμένουμε το φυσικό του τέλος για να ξαναέρθει στην αγκαλιά μας η Τουρκία. Ξέρετε, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι επί Ερντογάν καταρχάς μεγάλωσε μια γενιά. Ξέρετε, κάθε αιώνας έχει 3-4 γενιές. Ήδη μια γενιά πάμε στη δεύτερη. Που μεγαλώνουν με το σύστημα το εκπαιδευτικό του Ερντογάν που τους σταδιακά τους εφελκύει προς το Ισλάμ. Πέρα από αυτό όμως έχουμε και τα λεγόμενα Ισλαμικά τάγματα, τα ταρικά, που είναι εκατομμύρια στην Τουρκία. Δηλαδή θα φύγει ο Ερντογάν και οι επόμενοι που θα έρθουν δεν θα είναι οι ποιότεροι, γιατί ο Ερντογάν κατόρθωσε και μεταμόρφωσε σε ένα βαθμό επί το ισλαμικότερον και εθνικιστικότερον την τουρκική κοινωνία και με αυτό θα έχουμε να κάνουμε, με την τουρκική κοινωνία θα έχουμε να κάνουμε. Άλλη μία ερώτηση. Ακόμη δεν έχουμε χαράξει τις ευθείες γραμμές βάσης στους κόλπους και δεδομένου του μικρού έως ελάχιστου χρόνου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, υποθέτω πως δεν θα θέλαμε ή δεν τολμήσαμε. Δεν θέλαμε ή δεν τολμήσαμε. Γιατί δεν τίθεται καν το ερώτημα πότε θα χαραχθούν αυτές οι γραμμές, αφού μάλιστα έχει απαιτηθεί εμέσως πλην σαφώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα. Ακούστε, μας ζήτησαν καταρχάς την οριοθέτηση, τον χωροταξικό θαλάσσιο σχεδιασμό οι Ευρωπαίοι. Μας παραπέμπουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν το κάναμε υπό το φόβο των Τούρκων. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν κάνουμε καμία κίνηση ούτε να κλείσουμε τους κόλπους ούτε γραμμές βάσης γιατί για να μην θεωρηθεί αυτό ως μια διαδικασία που θα οδηγήσει στην αύξηση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Και επειδή η Ελλάδα έχει, ξέρετε, αυτό είναι ένα τραγικό λάθος της Ελλάδας με τα 12 μίλια. Η Τουρκία είπε κάζους μπέλι. Εάν λοιπόν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατας στα 12 μίλια, είναι δυνατόν η Τουρκία να κάνει έναν επιθετικό πόλεμο εναντίον της Ελλάδας και να τεινάξει την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ στον αέρα? Αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις. Καταρχάς αυτό θα είναι μια ανατροπή, γεωπολιτική ανατροπή παγκόσμιας σημασίας. Θα της επιτρέψουν οι Δυτικοί να χτυπήσει την Ελλάδα? Τι θέλω να πω. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει κάνει στρατηγική να συνεννοηθεί και με τις ΗΠΑ και με τη Ρωσία και με όποια άλλη χώρα εκφράζει ενστάσεις στο θέμα και να επεκτείνει τα χωρικά της στα 12 μίλια. Αν το κάνει αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν πλέον ελληνοτουρκικά προβλήματα ούτε τουρκικές διεκδικήσεις. Τέλος. Επόμενη ερώτηση. Συζητάμε για την Τουρκία, με την Τουρκία μόνο για θέματα Αιγαίου και νησιών μας, ενώ εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα, ούτε καν την Κύπρο, και πάλι κανένα κόμμα δεν θέτει θέμα. Υπάρχει κάποια συμφωνία ή ομερτά μεταξύ των κομμάτων? Τι πιστεύετε? Όχι, είναι το κατεστημένο το διπλωματικό που έχει υιοθετήσει αυτή την πολιτική του κατευνασμού, όπως είπαμε. Όσον αφορά τις διεκδικήσεις, εντάξει, είναι περιορισμένες οι δυνατότητες να διεκδικήσουμε. Ξέρετε, οι διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν στηρίζονται πουθενά στο διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί η Ελλάδα, τι να διεκδικήσει, τη θάλασσα του Μαρμαρά? Το μόνο σημείο που η Τουρκία θεωρεί ότι έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο είναι το θέμα της στρατιωτικοποίησης. Αλλά και εκεί έχουμε τα χαρτιά μας, μην ανησυχείτε. Και να μην ανησυχούν και οι πολιτικοί μας γι' αυτό. Έχουμε τα χαρτιά μας για να δικαιολογήσουμε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Και είναι ισχυρά. Αυτό είναι άλλη μια ερώτηση. Τι ελπίδα υπάρχει και από ποιον τη στιγμή που κανείς δεν αντιδράσει όλο αυτό το κύμα παραχωρήσεων και δηλώσεων ακόμα και από κορυφαία, ακόμα μέλη ακόμα και του κυβερνητικού κόμματος περί δίθεν δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο ή μεγάλου μήκους ακτών κτλ. Ποια πιστεύετε ότι είναι η ελπίδα? Ακούστε, η μόνη ελπίδα είμαστε εμείς οι πολίτες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Απλά και αυτό κάνουμε μέρα νύχτα, πιστεύω, και εσείς από εκεί που είστε και εμείς από εδώ. Όσον αφορά αυτές τις επικλήσεις των δικαιωμάτων της Τουρκίας, εγώ παρακολουθώ την Τουρκία από το 1990. Δεν έχω ακούσει κανέναν Τούρκο να λέει ότι έχει και η Ελλάδα δικαιώματα. Αν έχουν οι Τούρκοι δικαιώματα,
έχουν πολιτικούς να τα διεκδικήσουν. Δεν περιμένουν από τους Έλληνες πολιτικούς να τα υπενθυμίσουν. Όσον αφορά τις ακτές, αν ανοίξετε τη CIA την ιστοσελίδα, εκεί δείχνει ότι η Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερες ακτές από την Τουρκία. Ποιες ακτές έχει η Τουρκία? Ξέρετε τι κάνουν? Απομονώνουν τις ακτές, το Καστελόριζο και οι ακτές 1500 χιλιόμετρα. Δεν είναι έτσι. Βάλτε τις ακτές όλων των νησιών, βάλτε τις ακτές της Ευρωτικής Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι πέμπτη χώρα στον κόσμο, είναι μια, τέλος πάντων, από τις χώρες με τις μεγαλύτερες ακτές στον κόσμο. Και όχι η Τουρκία. Έχει δικαιώματα η Τουρκία. Αυτά που τους δίνει το διεθνές δίκαιο. Όχι αυτά που τους δίνει ο τουρκικός παραλογισμός. Το οποίο σαφώς λέχθηκε τελευταία ότι είναι 3 μίλια. Και είναι σαφέστατο, δεν χρειάζονται ούτε ονομαστικές. Βέβαια, πέρα από τα 3 μίλια δεν έχει αποποιηθεί της κυριαρχίας. Τέλος. Και είναι συγκλονιστικό το ότι χάνουμε αυτά τα έχασε γιατί έχασε τον πόλεμο. Και ήταν σαφές. Ήταν μέχρι τα 3 μίλια ο ορισμός της Λοζάνης. Και τέλος. Δεν είναι μόνο αυτό. Τα νησιά αυτά, ξέρετε, έχουν μια ιστορία. Και τα περισσότερα δεν είχαν και τουρκικό πληθυσμό. Στη Σάμο δεν υπήρχε ούτε ένας Τούρκος. Στα άλλα, στι Πάλιες δεν υπήρχαν. Ούτε δεν έγινε ποτέ τζαμί. Δεν. Άρα. Σε επιστρατηγικών θεμάτων, αλλά νομίζω ότι άπτεται πάρα πολύ γεωπολιτικών καταστάσεων. Είδαμε σύντομα ότι δόθηκαν τα F-16 στην Τουρκία και μάλιστα ολόκληρη λίστα με πόσες χιλιάδες πυραυλάκια τελευταίου τύπου εγκρίθηκαν απευθείας από την Αμερική. Στο μεταξύ, η ελληνική πολεμική αεροπορία ζητιανεύει επί 4-5 χρόνια να πάρει αντίστοιχα οπλικά συστήματα για τα F-16 και η Αμερική τα αρνείται μέχρι στιγμής, από ό,τι τουλάχιστον έχω διαβάσει και από ό,τι ακούω. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, πώς δικαιολογείτε? Ακούστε, έγινε, το είδαμε, το αποκαλύφθηκε, γιατί αυτά τα γνωρίζαμε, αλλά πλέον έχουμε και ντοκουμέντα. Οι δηλώσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Γερουσίας μας λένε την πραγματικότητα. Μας εκβίασε η Τουρκία με τη Σουηδία, την αναγκάσαμε στην ουσία, αυτό δεν το λένε, το λέω εγώ, την αναγκάσαμε να σταματήσει τις υπερπτήσεις για να σταματήσει να φωνάζει η Ελλάδα και οι Έλληνες της Αμερικής και οι φίλοι μας, και έτσι κάναμε ένα δίπολο. Δώσε μας τη Σουηδία να σου δώσουμε τα F-16. Ξέρετε, για το ΝΑΤΟ, η είσοδος της Φιλανδίας και της Σουηδίας είναι με τεράστια σημασία ζήτημα. Αν βάλουμε ένα χάρτη μπροστά μας και δούμε τη Βαλτική θάλασσα, για μας φαίνεται μικρή σαν λίμνη, είναι μια τεράστια θάλασσα που τώρα με την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας γίνεται στην ουσία μια ανατολική λίμνη. Και η Ρωσία περιορίζεται σε μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα στο Καλίνιγκραν και στον κόλπο της Πετρούπολης. Άρα είναι και το ζήτημα του αρκτικού δρόμου, που αυτό θα είναι το επόμενο τεράστιο ζήτημα στην ανθρωπότητα. Αν λιώσουν οι πάγοι και ανοίξουν οι δρόμοι, θα αλλάξει όλο οι εμπορικοί δρόμοι της ανθρωπότητας, θα αλλάξουν, θα μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος μεταφοράς εμπορευμάτων και πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου από πάνω. Άρα ήθελαν και την Νορβηγία και την Σουηδία και τη Φιλανδία. Η Τουρκία λοιπόν το κατάλαβε αυτό, τα στείλωσε για περίπου 2 χρόνια με τη Σουηδία και έτσι κατόρθωσε να πάρει, και αυτό είχε να κάνει, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με το τι αν το δίνει άδεια η Αμερική ή όχι, έχει να κάνει με το σχεδιασμό του κράτους. Η Τουρκία, αξίζουν περισσότερο τα οπλικά συστήματα που παίρνει, ενώ τα πυραυλικά της συστήματα, από τα ίδια τα αεροσκάφη. Γιατί από ό,τι διάβασα τους Τούρκους, αυτό το οπλοστάσιο θα το χρησιμοποιεί η Τουρκία με ορίζοντα 20ετίας. Και για 20 και 30 χρόνια το παίρνει. Και έχετε δίκιο, είναι υπερσύγχρονοι πύραυλοι και βλήματα, αέρος-αέρος, αέρος-εδάφος, αέρος επιφανίας, είναι υπερσύγχρονα βλήματα. Όσον αφορά την Ελλάδα, η Ελλάδα προχώρησε, έκανε βήματα και εμείς πρώτοι κάναμε τα βήματα και πήραμε τις συλλογές εξυγχρονισμού των F-16. Όσον αφορά τα οπλικά συστήματα, εγώ δεν ξέρω εάν οι ΗΠΑ της Αμερικής μας αρνήθηκαν.
Εάν δεν πήραμε πολλά πυραυλικά συστήματα, πιθανόν αυτό να οφείλεται στην οικονομική στενότητα. Κύριε Καλεντερίδη, ήθελα μόνο να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε, γιατί όσοι παρακολουθούν τα ελληνικά δρόμενα σας γνωρίζουν και σας εκτιμούν, και η ευχή μου προς εσάς είναι να συνεχίσετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις φοβερές γνώσεις που έχετε της ιστορίας και της πολιτικής της περιοχής, για να λέτε την αλήθεια πάντοτε. Γι' αυτό, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως σήμερα που πολλά ψέματα και τα λεγόμενα false news, που λέμε, διαδίδεται. Οπότε ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μας θυμίσατε την ενορία μας και την αρχαία, την τοπική. Και αυτό ήθελα πάλι να ευχαριστήσω τον πρόεδρο εδώ, που το λέμε πρόεδρο, έτσι, τον Γιάννη Αποστολάκη, αλλά και τον Βασίλη, που διοργάνωσαν αυτή την πολύ ωραία συνάντηση και έχουν κάνει και άλλες ωραίες συναντήσεις και ελπίζω να κάνουμε και άλλα τέτοια πράγματα, γιατί πρέπει να ενημερωνόμαστε. Και οπότε είναι ευλογία να μπορέσουμε να καλέσουμε τέτοιους ανθρώπους όπως είστε εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας για όλα και για το ότι κρατάτε τη φλόγα της αγάπης για την Ελλάδα ζωντανή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Χαιρετισμούς σε όλες και όλους. Γεια σας. Όσα σας έχει καλά. Γεια σας.